Από την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη είναι οι πρώτοι τουρίστες που επισκέπτονται το Ρέθυμνο φέτος στην πλειοψηφία τους. Είτε είναι η πρώτη τους φορά είτε οι πολλωστοί που βρίσκονται στο νησί, είναι σχεδόν απόλυτα ικανοποιημένοι με την επιλογή τους. Τους έχουν κερδίσει φιλόξενοι άνθρωποι, υπέροχη κουζίνα και τα όμορφα πολλά και σε κοντινή απόσταση αξιοθέατα. I like Retimum very much because we can do different things. Μου αρέσει πολύ το Ρέθυμνο επειδή μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, να φάμε με την ησυχία μας, ακόμα και με τις ντόπιες οικογένειες, το λιμανάκι, την παλιά πόλη, υπάρχουν και πολλά μαγαζιά. Όμορφη παλιά πόλη, το παλιό λιμανάκι για φαγητό, ένα υπέροχο μέρος. Μπορείς να δεις πολλά αξιοθέατα τριγύρω και δεν χρειάζεται να φύγεις από την πόλη. Δεν είναι απαραίτητο. Αρκετοί μάλιστα αποφάσισαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να κλείσουν αυτή τη σύντομη εκδρομή τους στην Κρήτη. Εκτιμούν την ησυχία και την ηρεμία παρά την πολυκοσμία, την όλη κουλτούρα του τόπου, την φύση. We love coming here and it was just a short trip. Μας αρέσει να ερχόμαστε εδώ, ήταν απλά ένα σύντομο ταξίδι. Το αποφασίσαμε δύο μόλις μέρες πριν έρθουμε. Αγαπάμε το ελληνικό φαγητό και την κουλτούρα, να πηγαίνουμε βόλτες στην όμορφη εξοχή. Το Ρέθυμνο είναι αξιολάτρευτο, ιδιαίτερα η παλιά πόλη και ο αρχαιολογικός χώρος της Φορτέτζας. Το Ρέθυμνο είναι μια ιδιαίτερη πόλη, έχει πολύ κόσμο, αλλά είναι πολύ ήσυχα και η παλιά πόλη είναι για μένα το καλύτερο μέρος στην Κρήτη. Υπάρχει όμως και μια βασική παραφωνία σε αυτή την ιδυλιακή εικόνα των διακοπών στο Ρέθυμνο και την Κρήτη, η Άγρα Πελατών, που δεν αφήνει τους επισκέπτες να απολαύσουν τον τόπο με την ησυχία τους. Το μοναδικό που δεν μου αρέσει είναι που στο παλιό λιμάνι σε κυνηγούν από τα εστιατόρια. Αυτό είναι το μοναδικό που δεν μου αρέσει. That's the one thing.